πάμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει και με το οδικό δίκτυο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται ο υπεύθυνος οδικής ασφαλείας τροχείας Αρχηγείου Αστυνομίας Γιώργος Μιλή. Κύριε Μιλή, είχαμε δύσκολες καιρικές συνθήκες με αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια της ημέρας να κλείσουν κάποιοι δρόμοι. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Καταρχάς να αναφέρουμε ότι από την Παρασκευή η αστυνομία είναι σε επιφυλακή λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που έχουμε σε όλες τις ορεινές περιοχές. Ναι. Ως εκ τούτου και το Σάββατο και την Κυριακή είχαμε λάβει επιπρόσθετα μέτρα για να αποτρέψουν, αν θέλετε, οχήματα που δεν θα ήταν κατάλληλα προς ο τρόδος. Ως εκ τούτου και χτες και σήμερα στον Καρβουνά και στην περιοχή των Πλατρών είχαμε δύο σημεία ελέγχου της τροχιάς κίνησης μόνο για οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς ή τα οχήματα σαλούν να είναι φωδιασμένα με αντιρρησικές αλυσίδες. Οχήματα τα οποία δεν είχαν αυτά τα δεδομένα δεν τους επιτρέπαμε να προοδευτούν προς την πλατεία Τρόδους και σε αυτού αποφύγαμε κάποιες δυσάρεστες καταστάσεις. Δεν είχαν σημειωθεί δηλαδή οποιαδήποτε ατυχήματα λόγω των δύσκολων καιρικών συνθήκων. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να πούμε ότι η τροχαία κίνηση και χθες και σήμερα ήταν από μέτρια προς αρκετή, όμως ήταν διαχειρίσιμη. Ως εκ τούτου αποφύγαμε κάποια δεδομένα, είχαμε κάποιες οδικές βοήθειες οδηγών που είχαν εγκλωβιστεί στην πλατεία και χρειάστηκαν οι βοήθειες αστυνομίας, όμως ευτυχώς ήταν μεμονωμένες αυτές οι περιπτώσεις. Αρκετοί οδηγοί και σίγουρα και με τις ανακοινώσεις αστυνομίας αποτραπήκαν η προσπάθεια τους να πάνε προς ο Τρόδος. Τα σημεία ελέγχου ήταν πολύ αυστηρά σήμερα, ειδικά για να αποφύγουμε αυτές τις καταστάσεις. Ως εκ τούτου, λόγω και των καιρικών συνθηκών, λόγω των ανακοινώσεων που είχαμε βγάλει ότι ο δρόμος προδρόμου Τρόδος είναι κλειστός για όλα τα οχήματα και οι άλλοι δρόμοι ήταν μόνο ανοιχτοί για κίνηση και στους δεύτερους τροχούς ή με αλυσίδες, ως εκ τούτου ήταν κάποια δεδομένα τα οποία ήμασταν αυστηροί σήμερα για να αποφύγουμε, αν θέλετε, κάποιες καταστάσεις που ευτυχώς τα προλάβαμε να μην έχουμε δυσάρεστες καταστάσεις. Κύριε Μιλή, σας ευχαριστούμε πολύ.